Έχουμε κοντά μας και τον Άγγελο Τζουμερκέο, τι να σου πω, καλορίζικο συνάδελφος. Κάτω με το δεξί κερδίσατε το φιλάθλος 4-0. Κίνηση, οι ποδοσφαιριστές με δηλώσεις που πήρα προηγουμένως βλέπουν ότι είναι σαν να αρχίζει το πρωτάθλημα τώρα για αυτούς, με την αλλαγή και εσάς που ήρθατε στον πάγκο. Υπάρχει μια φρεσκάδα, υπάρχει μια καλή διάθεση. Θέλω να μου πεις πώς είδες το παιχνίδι, αν το περίμενες έτσι, αν περίμενες τους φιλάθλους έτσι τόσο δυνατούς και πώς βλέπεις και την πορεία του πρωταθλήματος. Καταρχήν να σας πω ότι στη συνεργασία την οποία ξεκίνησα με την ομάδα του Μοσχάτου είχαμε μια κοινή ταύτιση στόχων και φιλοσοφίας με τη διοίκηση και από την πρώτη στιγμή που συναντηθήκαμε είπαμε ότι κάνουμε ένα καινούργιο restart. Η ομάδα του Μοσχάτου έχει μεγάλη δυναμική και αυτό το ξέρουμε, το ξέρω και προσωπικά, το ξέρουν όλοι. Όσον αφορά το παιχνίδι, νομίζω ότι κάναμε ένα πολύ καλό restart, ένα καλό ξεκίνημα. Δεν λέει κάτι, αγώνα με αγώνα, μέχρι τον τελικό στόχο που είναι να μπούμε μέσα στα play-off. Έρχεται το επόμενο που είναι η Ολυμπιάδα. Σε προβληματίζει, σε σπάζει το κεφαλιάζει αυτό το παιχνίδι? Δεν υπάρχει κανένα εύκολο παιχνίδι. Όλα τα παιχνίδια τα αντιμετωπίζουμε με την ίδια σοβαρότητα και στο τέλος θα κάνουμε τον απολογισμό μας για να είμαστε μέσα στους στόχους που θέλουμε. Το κλίμα της διοίκησης αγκαλιάσανε πώς? Εξαιρετικά. Οι άνθρωποι από την πρώτη στιγμή ήταν δίπλα. Δεν έχω λόγια. Γι' αυτό λόγο και έγινε μια συνεργασία η οποία από την αρχή φάνηκε ότι ήταν πολύ καλή και μέχρι το τέλος θα πάμε μαζί. Ωραία. Κυριάκη, για πέστε μου, έχεις τραυματισμούς, έχεις κάποιες ελλείψεις, σου λείπει κάτι τον πάγκο? Πλην από τον ποδοσφαιριστή μας τον κύριο Λελούδα που είχε ένα πρόβλημα υγείας, που επανήλθε και αυτός από την άλλη εβδομάδα. Όχι, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, η ομάδα είναι υγιής και εύχομαι να πάμε μέχρι τέλους έτσι. Πολύ ωραία. Τα χαμόγελα είναι πάντα ωραία, τα κερδίσουμε. Δώσε μια ευχή στο φιλάθλο κόσμο που σήμερα ήταν εδώ κοντά σου και ευχές για τα Χριστούγεννα που μας έρχονται. Σωστά. Ο φιλάθλος κόσμος του Μοσχάτου, επειδή γνωρίζω και προσωπικά, είναι πάντα δίπλα στην ομάδα. Το απέδειξε και σήμερα, το απέδειξε και στον παιχνίδι με τον Εθνικό. Τους θέλουμε κοντά μας, γιατί έχουν μεγάλη δυναμική. Και εννοείται ότι εύχομαι σε όλο τον κόσμο να έχουν καλά Χριστούγεννα, υγεία. Και στο τέλος, ο προσωπικός μας στόχος που είναι εδώ, η προσωπική στόχη όλων και της ομάδας, το Μοσχάτο να υλοποιήσει το στόχο και να φτάσει μέχρι να γίνει πρωταθλητής, όπως έχει δηλώσει από την αρχή. Ακριβώς. Σε ευχαριστούμε κυρία και καλή δύναμη. Κουράγιο στο έργο σας. Έχετε δύσκολη δουλειά να κάνετε. Εμείς να βλέπουμε ωραίο ποδόσφαιρο θέλουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχουμε κοντά μας τον Βασίλη Σταύρου. Σταύρου, πραγματικά έκανε πολλά χιλιόμετρα. Έδωσε πολλές assist, μπήκανε πολλά γκολ. Θέλω να μου πει πώς είναι το σημερινό παιχνίδι απέναντι στους φιλάθλους και αν αυτό ήταν μια πραγματική ένεση για εσάς, γιατί ερχόσαστε από μια ήττα και μια ισοπαλία. Οπότε δεν ξέρω ψυχολογικά αν βοηθάει και με αλλαγή προπονητή. Δύο λόγια. Εντάξει, ό,τι γίνεται για καλό γίνεται. Τώρα για μας ήταν όντως μια αλλαγή κλίματος προπονητή, αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Μπήκαμε σε ένα μάτς, πιστεύω, πολύ σοβαρά από την αρχή. Mm-hmm. Να δείξουμε ότι τα έχουμε αφήσει όλα πίσω. Συνεχίζουμε από το 0. Προχωράμε. Τώρα, εντάξει, κοιτάμε το επόμενο παιχνίδι που είναι με την Ολυμπιάδα. Δύσκολο παιχνίδι. Δεν μπορείς να πεις ότι υπάρχει εύκολο. Εμείς κοιτάμε κάθε παιχνίδι σοβαρά και για τους 3 βαθμούς μέχρι το τέλος. Είσαι ευχαριστημένος από την απόδοση στη σημερινή? Σήμερα το ευχαριστήθηκες εσύ? Εντάξει, η ομάδα να κερδίζει τώρα, ναι, αυτό είναι το σημαντικό. Να παίρνουμε τους 3 βαθμούς όπως είπα πριν και να συνεχίσουμε. Ο στόχος είναι η άνοδο, μόνο η άνοδο? Εννοείται, τα μπαράζ, να ανέβει η ομάδα εκεί που πρέπει και εκεί που της αξίζει να είναι. Δώσε και μια ευχή για τη σημερινή νίκη στο φιλαθλό κόσμο. Εντάξει, πάλι το γήπεδο ήταν γεμάτο, τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι δίπλα μας, μας στηρίζουν και να τους δώσουμε χαρά όπως εμείς ξέρουμε. Βλέπω και κερκίδα φάνε νεολαία εκεί. Ναι. Αυτό είναι πραγματικά πολύ όμορφο. Είναι εντάξει, είναι όμορφο να συμβαίνει, είναι καλό και μας ευχαριστεί. Εντάξει, Βασίλη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Συγχαρητήρια για την νίκη και καλή συνέχεια. Και τον Γιώργο Μακροστέριο. Γιώργο, θέλω να μου πεις πώς είναι το σημερινό παιχνίδι. Αν πραγματικά το ευχαριστηθήκατε, πήρατε μια νίκη και βλέπω ότι υπάρχει ηρεμία και όπως είπα και στον Βασίλη, αλλαγή προπονητού. Αυτό άλλαξε και την ψυχολογία της ομάδας ή όχι? Σίγουρα η αλλαγή προπονητή άρχισε λίγο την ενέργειά μας. Μπήκαμε σε αυτό το παιχνίδι με σκοπό σαν τώρα να ξεκινήσει το πρωτάθλημα για μας. Μπήκαμε από την αρχή πολύ δυνατά ώστε να τελειώσουμε το παιχνίδι από το πρώτο ημίχρονο και πιστεύω τα καταφέραμε. Είχαμε τον πλήρη έλεγχο του παιχνιδιού. Και τίποτα. Συνεχίζουμε μέχρι το τέλος. Πρέπει να τα πάρουμε όλα τα παιχνίδια με νίκες για να φτάσουμε στο μοναδικό στόχο που είναι η άνοδος. Τίποτα άλλο. Είσαι ευχαριστημένος στη δικιά σου απόδοση? Με ποια έννοια το λέω? Έχεις πει λόγω του κορονοϊού ότι είχαμε μείνει πίσω αγωνιστικά. Αν το σώμα σου που το ξέρεις καλύτερα εσύ, αν έχει έρθει εκεί στο επίπεδο που θέλεις ή έχεις κι άλλο? Πιστεύω έχουμε πολλά ακόμα και ο κάθε παίκτη και εγώ ξεχωριστά να ανεβάσουμε απόδοση. Πιστεύω μέχρι το τέλος τη σεζόν θα έχουμε φτάσει στο πικ που μπορεί ο καθένας ώστε να διεκδικήσουμε με την άνοδο που είναι ο μοναδικός στόχος που ξαναείπα. Πού θα ήθελες να αφιερώσεις την νίκη? Στον κόσμο που στεναχωρήσαμε τόσο πολύ,
τις προηγούμενες δύο αγωνιστικές. Δώσε και ένα μήνυμα για τα Χριστούγεννα που έρχονται, για τις γιορτές. Εύχομαι υγεία σε όλο τον κόσμο και να ξεπεράσουμε αυτό το θέμα του κορονοϊού και να επιστρέψουμε την καθημερινότητα. Σε ευχαριστώ, Γιώργο μου. Καλή συνέχεια και σου εύχομαι τα καλύτερα. Να είσαι καλά. Γιάννη του Θεοδοσίου κοντά μας και εσύ πολλά χιλιόμετρα. Πραγματικά ευχαριστηθήκατε το παιχνίδι σήμερα. Ερχόσαστε από μια ήττα που σας είχε στεναχωρέσει και μια ισοπαλία, το που δεν την περιμένατε. Αλλαγή. Και την ήττα από τον Εθνικό. Ναι, ναι, και μια ήττα. Αλλαγή προπονητή. Είδα εδώ καινούργια φρεσκάδα, καινούργια πράγματα και καλή διάθεση. Θέλω να μου πεις, Γιάννη, πώς είδες το παιχνίδι το σημερινό εσύ από την πλευρά σου και αν πραγματικά είναι δύσκολη η πορεία από εδώ και πέρα. Εντάξει, σίγουρα έτσι όπως είμαστε τώρα βαθμολογικά, σίγουρα είναι δύσκολη η πορεία για τη θέση την πρώτη. Ναι. Έτσι, σήμερα το παιχνίδι μπορώ να πω ότι μπήκαμε καλά, πατήσαμε καλά από την αρχή, δηλαδή από τα πρώτα λεπτά. Έτσι το παιχνίδι στα πρώτα 20 λεπτά είχε γίνει με ένα 3-0 και έτσι πήραμε τον αέρα του παιχνιδιού και μπορέσαμε και το τελειώσαμε το παιχνίδι. Και έγινε το 5-0. Θεωρώ ότι το κλίμα τώρα είναι καλό στην ομάδα. Ακούστε να δείτε, μπορεί να έρθουν τα αρνητικά αποτελέσματα, αλλά η ομάδα. Λες και έγινε ακριβώς ανάποδο. Η ομάδα έχει έρθει πιο κοντά, είμαστε πιο δεμένοι και είμαστε πιο πολύ ο ένας για τον άλλον. Δηλαδή, αυτά τα παιχνίδια ίσως μας κάνανε και πιο δυνατούς, εμάς όλους μέσα. Δηλαδή, έχουμε έρθει πάρα πολύ κοντά σαν ομάδα μετά τα δύσκολα αποτελέσματα. Δηλαδή, ακόμα πιο κοντά. Αυτό σας έδεσε, δηλαδή, γιατί ναι. Ξέρετε, πιστεύετε στην ποιότητά σας και στο καλό ποδόσφαιρο που γνωρίζετε, έτσι. Ακριβώς, ναι, πιστεύω. Αν τα λέω καλά, αν τα αντιλαμβάνομαι σωστά, έτσι. Σωστά τα λέτε. Εμείς, αυτά τα πραγματικά το λέω και αυτό βγαίνει, δηλαδή, μέσα στα αποδυτήρια και μπορεί να ρωτήσετε και τα υπόλοιπα παιδιά. Αυτό που βγαίνει είναι ότι μας έχουν κάνει τα παιχνίδια αυτά πιο δυνατούς, πιο μαζί. Πώς να σου πω. Όντως, ναι, παίξαμε ποδόσφαιρο μέσα στην Ελλάδα ποδίων, αλλά χάσαμε γιατί δεν ήμασταν τόσο όσο έπρεπε να μπούμε δηλαδή, στο παιχνίδι δυνατά. Αυτό τώρα εντάξει, με τον Αετό ήταν ένα παιχνίδι. Εντάξει. Πολύ. Πολύ. Εντάξει. Αργήσατε πολύ. Να πω να μπείτε. Αυτό αργήσαμε, μπήκαμε στο δεύτερο ημίχρονο. Γιατί είχαμε πάρα πολύ κακό. Εμείς είδαμε ωραίο μάτς πάντως. Πολύ κακό πρώτο ημίχρονο στο δεύτερο. Για το φιλάθλου είδαμε πολύ ωραίο μάτς. Παρ' όλα αυτά το πρωτάθλημα έχει πορεία. Συνεχίζουμε και αλήθεια σας λέω τα τελευταία δύο παιχνίδια ίσως γίνανε για κάποιο λόγο. Για κάποιο λόγο αυτό. Εμείς κάτω με τα παιδιά είμαστε άριστα. Από ορισμένα και αυτοί που είναι τραυματίες είμαστε άριστα δηλαδή. Όλοι Γιάννη μας. Μου θέλω να δώσεις μια ευχή στο φιλάθλο κόσμο και ευχές για τα Χριστούγεννα. Εννοείται. Καταρχήν ευχαριστούμε τον κόσμο που κάθε εβδομάδα εδώ και μας στηρίζει. Σίγουρα είναι το 10ος παίχτης για εμάς, δηλαδή μας δίνει ψυχολογία, μας δίνει όθηση. Και στο τέλος πιστεύω ότι θα κάνουμε ένα ταμείο και θα ευχαριστήσουμε στο τέλος όμως, γιατί έχουμε πολύ δρόμο ακόμα, ναι. Μιλάμε μεγάλες κουβέντες. Θα ευχαριστήσουμε πάνω απ' όλα τους εαυτούς μας και έπειτα τον κόσμο του Μοσχάτου, έτσι. Αυτό. Θέλω να ευχηθώ σε όλο τον κόσμο, σε όλο τον Πειραιά καταρχήν για αρχή εδώ που παίζουμε στο πρωτάθλημα και μετά σε όλο τον κόσμο. Καλά Χριστούγεννα με υγεία σε εσάς και τις οικογένειές σας. Ευχαριστούμε Γιάννη μου, να είσαι καλά, να είσαι υγιής και να σε βλέπουμε έτσι ανταγωνιστικό και μάχημο. Να είστε καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και τον Τέμο, τον Θεόδωρο. Θεόδωρε, πραγματικά η Α κατηγορία με τους φιλάθλους έχει μείνει έκπληκτος γιατί κάνετε τρομερά αποτελέσματα. Και εγώ δεν σας έχω δει να είμαι ειλικρινής και αυτό δείχνει ότι η ομάδα ξέρει και πατάει καλά και από ό,τι είδα και σήμερα με το Μοσχάτο έχετε πολύ καλό υλικό. Θέλω να μου πεις πόσο είδες το σημερινό παιχνίδι, ποια είναι η πορεία της ομάδας, ποιοι είναι οι στόχοι της ομάδας και αν σε αυτή την ομάδα υπάρχει ταλέντο και πού θέλετε να φτάσετε. Σήμερα έχουμε απέναντί μας όσον αφορά τον αντίπαλο την ΑΕΜ, το Μοσχάτο, ένα εξαιρετικό αντίπαλο που θεωρώ είναι από τα φαβορί της κατηγορίας για να ανεβούν στην γάμα κατηγορία. Είναι πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι για μας. Δεν μας βγήκε σωστά, ενώ πήγαμε πολύ καλά στο πρώτο δεκάλεπτο. Πετύχανε ένα εκπληκτικό γκολ στο γάμα το οποίο... Καλά δεν πιανόταν, ήταν από τα γκολ που... Το χειροκροτήσαμε και εμείς πριν. Έτσι, πράγμα ακριβώς. Όσο και να μας πούνε. Έτσι ακριβώς. Αλλά μετά με αυτές τις ομάδες αυτού του επίπεδου, γιατί είναι μια ομάδα κακά τα ψάμε το επίπεδο γάμα εθνικής, δύσκολα να μείνεις πίσω στο σκορ, δύσκολα μπορείς να το ανταπεξέλθεις. Εμείς προσπαθήσαμε να παίξουμε ποδόσφαιρο, να τρέξουμε, να ακολουθήσουμε το πλάνο μας. Δυστυχώς μετράει πάρα πολύ ο αντίπαλος και τη αξία του και δεν μπορέσαμε να κάνουμε αξιόλογα πράγματα, αλλά και πάλι δεν είμαι άσχετα το σκορ που δεν με ταρακουνάει, ότι δεν είμαι ικανοποιημένος εν μέρει από τους ποδοσφαιριστές μου. Προσπαθούμε να διορθώσουμε πράγματα γιατί φέτος είμαστε καινούργια ομάδα πάλι. Είμαστε με λίγα λόγια μια ομάδα που προσπαθούμε να με σταθερά βήματα να σταθεροποιηθούμε στην Α κατηγορία. Αυτό μας ενδιαφέρει, ούτε έχουμε τάσεις πρωταθλητισμού, ούτε είμαστε. Αυτό είναι ο στόχος, να μείνετε στην κατηγορία, έτσι κύριε Τέμο. Να γίνουμε μια καλή ποιοτική ομάδα της Α που δεν θα κινδυνεύει κάθε χρόνο να πέσει η κατηγορία. Ως εκεί είναι οι δυνατότητές μας. Τώρα, αν υπάρξουν μεγαλύτερες στην πορεία, εντάξει, ναι, είναι άλλο αυτό. Τώρα, αυτή τη στιγμή αυτό το πλάνο υπάρχει. Βέβαια, φέτος είναι μια πάρα πολύ δύσκολη χρονιά γιατί μετράμε 4
5 χιαστούς στην ομάδα μας. Ω, έχεις πολλούς τραυματισμούς. Έχουμε χάσει εξαιρετικούς ποδοσφαιριστές με πάλι θέμα που στο γόνατό μας, όπως είναι ο Διονύσης Μινόγεννης, που δεν έχει χιαστό, έχει κάποιο άλλο θέμα στο γόνατό του. Έχουμε χάσει σχεδόν τα 3/4 μιας εντεκάδας που έχτιζα το Σεπτέμβριο. Έχει μείνει εκτός και ξαναρχίσαμε τον Οκτώβριο να φτιάχνουμε ομάδα. Δηλαδή γι' αυτό λέω ότι αυτή τη στιγμή είμαι ικανοποιημένος. Η ομάδα έχει 9 βαθμούς. Την επόμενη αγωνιστική παίζουμε τη Δραπετσόνα, θα έχουμε 12. Και υπό αυτές τις συνθήκες είμαστε καλά. Είμαστε πολύ καλά. Συνεχίζουμε να δουλεύουμε. Τα παιδιά είναι εξαιρετικά ένας προς έναν και ατομικά. Mm-hmm. Το θέμα μας είναι η ομάδα να δέσει και να φτάσει στο δεύτερο γύρο στο 100% σαν χημεία μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Και μετά, προσχόμαστε όποιοι μας βλέπουν από την εξέδρα, ότι θα βλέπουν ένα πάρα πολύ ωραίο σύνολο. Που παίζει ο ένας για τον άλλο, γιατί αυτή είναι η αρχή μας. Ναι. Κύριε Ντέμο, η διοίκηση είναι κοντά σας, υπάρχει ωραίο κλίμα στη διοίκηση. Η διοίκηση είναι. Είμαστε μια... Γιατί είδα και τον Καλτσά εδώ. Είμαστε μια ιδιαίτερη ομάδα σε αυτό το κομμάτι. Η διοίκησή μας δεν είναι πολυπληθής. Είναι ο πρόεδρος μας, όπως είναι ο Παντελής Λιγνός, ο οποίος λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων δεν μπορεί να είναι στο γήπεδο κοντά. Είναι κοντά μας σε ό,τι χρειάζεται η ομάδα. Κοντά μας είναι ο Χρήστος Καλτσάς, πάντα σε ό,τι χρειαζόμαστε. Τρέχει όλα τα διαδικαστικά που χρειάζονται και με την προσωπικότητά του μας βοηθάει πάρα πολύ σε πολλά κομμάτια. Και είναι και εξαιρετικός άνθρωπος. Δεν έχουμε προβλήματα, δηλαδή η ομάδα, δεν υπάρχει καμία πίεση στην ομάδα από τη διοίκηση ότι κάτι τρέχει, κάτι δεν πάει καλά. Δηλαδή, υπάρχει μια συνεργασία όλων, αυτό που ξεκίνησε πριν 5 χρόνια συνεχίζει να είναι το ίδιο. Ότι υπάρχει πάντα ό,τι γίνεται με κουβέντα, με απόψεις που λέει ο καθένας στη δικιά του. Στο τέλος κάνουμε το καλύτερο για την ομάδα όσον αφορά τα οργανωτικά κομμάτια. Γιατί στα αγωνιστικά η διοίκηση δεν έχει ανακατευτεί ποτέ. Μου έχει πλήρη εμπιστοσύνη και την ευχαριστώ γι' αυτό. Πόσα χρόνια είσαι στην ομάδα? Είναι 5ος χρόνος. 5ος χρόνος. Ωραία, δώσε μία ευχή για τα Χριστούγεννα. Τι εύχεσαι στους ανθρώπους, γιατί έχεις και εσύ ένα ρεπό και θα σε πιάσουν τα Χριστούγεννα. Όχι, έχουμε τον Αετό. Έχεις τον Αετό, έχεις και ένα δύσκολο μάτς, άλλο ένα ντέρμπι. Ναι, σίγουρα. Εγώ θέλω να ευχηθώ υγεία πάνω απ' όλα σε όλο τον κόσμο. Σε όλο τον κόσμο, δηλαδή αυτά που ζούμε είναι λίγο πρωτόγνωρα και δύσκολα για όλους μας. Να έχει υγεία όλος ο κόσμος. Και τίποτα άλλο. Και να είμαστε καλά, να ευχαριστιόμαστε αυτές τις στιγμές, γιατί για μας κακά τα ψέματα είναι το χόμπι μας αυτό. Και για να μπορούμε να το κάνουμε, πρέπει να είμαστε καλά. Έτσι, έτσι. Υγεία και τίποτα άλλο. Καλή χρονιά να έχουμε και τίποτα άλλο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, coach, για το χρόνο που μου δίνεις. Να είσαι καλά. Σου εύχομαι και εγώ τα καλύτερα. Πραγματικά είδαμε από την ομάδα σου, στους φιλάθλους, να πούμε ότι είναι μια ιστορική ομάδα και ότι ο Ολυμπιακός βγήκε από το σώμα αυτής της ομάδας, η Φιλάθλη Πειραιά. 1917. Έτσι ακριβώς. Να γνωρίζει ο κόσμος, να γνωρίζουν τα παιδιά ότι η Φιλάθλη του Πειραιά είναι η ομάδα του Ολυμπιακού. Επίσης θέλω να σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που μας δίνεις βήμα κάθε φορά που σε βρίσκουμε να μας δες δύο λόγια για την αγωνιστικότητα της ομάδας. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.